Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast αρισπή εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Να καλωσορίσω καταρχάς όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά αυτή εδώ η εκπομπή ανήκει σε όλες και όλους εσάς που είστε υγιώς σκεπτόμενοι, λέμε αλήθειες όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται μέσα από την αγάπη και το απαράμιλο πάθος που έχουμε για τον Ολυμπιακό ανταλλάσσουμε απόψεις, κριτικάρουμε, σχολιάζουμε, αναλύουμε. Αφιλοκερδός, καθημερινός, πάντα με γνώμονα, το καλό της ομάδας. Χωρίς τοξικότητα, δηλαδή βρισχές, προσβολές, χαρακτηρισμούς πίσω από μια οθόνη. Διότι όλα αυτά είναι κι ανάνδρα. Άρα δεν περνάνε εδώ. Ε, ναι, τέτοια σχόλια δεν εμφανίζονται καν από κάτω. Άρα προφανώς και όλα περνάνε από έγκριση δική μου. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά όσες και όσοι ακούνανε λοιπόν, τους χαιρετίζω, είτε βρίσκονται εντό είτε εκτό Ελλάδο, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδε Έλληνε και εμεί, Ολυμπιακοί και εμεί, είτε σχολιάζουν από κάτω, ξαναλέω, πολιτισμένα και έτσι συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική η φάση τη εκπομπή, είτε όχι, πραγματικά του εκτιμώ εξίσου. Και όλα όσα προανέφερα ισχύουν και για εδώ, για το RSP2 και για το RSP1 το οποίο και θα επανέλθει. Α κάνουμε λίγη υπομονή ακόμη, αλλά και στο RSP3, όπου εκεί για σήμερα πάλι έχουμε εκπομπή αφιερωμένη σε ποδοσφαιριστή, ο οποίο είναι κεντρικό αμυντικό, ανήκει στη Ρίο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Έχει κάτι ψιθυρίζεται όσον αφορά τον Ολυμπιακό μα. Για μένα, α είναι αυτό ο αντιρέτσο, τι να πούμε. Για τρίτο δηλαδή. Και που λε, ο σύνδεσμο είναι ακριβώ από κάτω, στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε δικό μου σχόλιο, καρφιτσωμένο. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, αρχίσαμε να νιώθουμε, θα έλεγα, την καονικότητα, έστω και αργά φέτο, αυτή τη σεζόν, και εντό των τυχών, και δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό διότι άρχισαν οι αντίπαλοι μα, διοικήσει, παίχτε, προπονητή, να διαμαρτύρονται για τη διαιτησία. Και αυτό εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί? Διότι έχω παρατηρήσει ότι όποιο το ρίχνει εκεί, στο τέλο αποτυγχάνει. Χάνει το πρωτάθλημα. Με μαθηματική ακρίβεια. Άρα λοιπόν θα πω, χωρί φυσικά να θέλω να στεναχωρέσω του φίλου του ΠΑΟΚ, ότι το φετινό πρωτάθλημα η λογική λέει ότι το παίρνει η ομάδα εδώ του Λεκανοπεδίου τη Αττική, η πρώην του ΠΟΚ, που κι εμεί εντάξει έχουμε γκρινιάξει αρκετά και πάντοτε με κατά όσων γκρινιάζουν, η αδιαιτησία ειδικά, όμω τώρα ποντάρουμε σε αυτή τη νέα θετική άβρα του Μεντιλίμπαρ, ο οποίο όπω δήλωσε και ο ίδιο κάνει τη βόλτα του πριν από κάθε αγώνα εκεί στο χορτάρι, στον αγωνιστικό χώρο, έχοντα λέει θετικέ σκέψει. Ε, και μετά μιλάμε για κατορθώματα, έτσι. Το να κάνει 8 αλλαγέ στην εντεκάδα και να του βγαίνει αυτό το πράγμα. Απέναντι σε ένα μπάοκο ο οποίο είναι πεσμένο εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και εμεί δεν έχουμε τυχαίου παίκτε, ειδικά εδώ εικονιζόμενο ο Μαρτίν, ο Ζέλσον. Έχουμε ξαναπεί, κάποτε είχε ανεβάσει αξία στα 30 εκατομμύρια, και αυτό αλλά και ο Ρίτσαρτ έχουν παίξει σε ομάδε στι οποίε ούτε κατά φαντασία δεν θα έπαιζαν οι υπόλοιποι παίχτε του πρωταθλήματο. Ακόμη και δικοί μα βεβαίω, του Ολυμπιακού μα. Ε, και μπήκανε μέσα φρέσκοι και κάναμε δουλειά. Του ετοίμασε άριστα εκεί ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίο επίση δήλωσε πω νιώθει αδικημένο από τη Σεβίλη, διότι τον απέλησαν Οκτώβρη μήνα, ενώ πριν από λίγο καιρό έχει σηκώσει η Europa. Έστω και με υλικό άλλου προπονητή, δεν έχει σημασία. Ε, και λέει ότι ξέρω εγώ θέλει να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του εδώ στον Ολυμπιακό. Εμεί πραγματικά το ευχόμαστε για το καλό μα είναι εξάλλου. Όσο έχει ρέντα όλα καλά, ε, ναι έχει παίξει και αυτό ρόλο. Και υπενθυμίζω, αφού του κληροθήκαμε με τη Φενέρμπαχτσε, αυτή η ομάδα άρχισε να κατρακυλάει. Γύσμα μαδιά τα πράγματα. Ξύλο, τιμωρίε, τραυματισμοί. Μετά, καπάκι με Πάοκ, Κωνσταντέλια εκτό. Τελευταία στιγμή. Απόλυα μεγάλη για τον Πάοκ, παιχταρά είναι ο μικρό. Αντικειμενικά, βάλα και την Aston Villa, η οποία δεν θα έχει στη διάθεσή τη έναν από του καλύτερου θεματοφύλακε του κόσμου, τον πρωταθλητή κόσμο εξάλλου, τον Εμιλιάνο Μαρτίνε. Εδώ τώρα με τον Άρη, ορίστε. Μένουν έξω λόγω καρτών ο Ανσαριφάρτ και ο Βεστράτε. Και η ατυχία του Άρη δεν σταματά εκεί. Τραυματίστηκαν και η Βέλεθ Φεράρι. Μένει εκτό και ο Σουλεϊμάνοφ λόγω ταλαιπωρία με την ίωσή του. Βάλε και τα μωρών και ροζ οι οποίε αισθάνονται ενοχλήσει και δεν είναι το γλυκό. Άρα λοιπόν ο Μεντιλίμπαρο προπονητή, ναι, μεν έχει πολλά θετικά στοιχεία αλλά και κάποια αρνητικά εννοείται. Πέρα από αυτά όμω έχει την τύχη με το μέρο του. Πραγματικά είσαι άνεργο. Θε να βρει δουλειά, Μεντιλίμπαρ. Τρε χιλόπιτε απογκόμενε και θε να συνάψει σχέση, Μεντιλίμπαρ. Έχει γίνει, ξέρω εγώ, έχει καταντήσει από Έλληνα κουβανό όσον αφορά το στοίχημα. Θε δηλαδή να κονομίκει μεν τη λίμπαρ. Ε, ναι, σου λέω, είναι τρομερό. Θα γυρνάει η πλάτη σε δύσκολε στιγμέ. Όλα μέσα. Όλα υπέρ μας ε, βέβαια. Πέρα όμως από την πλάκα, η διοίκηση κινήθηκε σωστά το Γενάρη, χάρη στο Μέντε. Αλλά και στον Καρβαλιάλ να τα λέμε αυτά. Μην είμαστε αχάριστοι, να αναγνωρίζουμε. Και α έκαναν ένα λάθο, εντάξει, ο Ναβάρο για μένα. Ειδικά δεν κάνει και ο Βέζο. Και α κέρδισε, ξέρω εγώ, να βάρω το πέναλτι και να βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και να τον θεοποιούν. Τίποτα. Ο κουλιαράκι σε κανένα έγκλημα. Και δεν κρίνω το αν ήταν όντω ή όχι. Έχω ξαναπεί, αδιαιτησία δεν μιλάω. Είτε, ξέρω εγώ, αδικούμαστε, είτε μα ευνοεί. Ε, όλα αυτά με στο παιχνίδι είναι. Και ανθρώπινα λάθη δηλαδή των διαιτητών, γενικά, αλλά και τα μιλημένα. Α, και τώρα που λέω για μιλημένα, εφόσον ο ένα εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού μα έχει αποδείξει, όσον αφορά τον αγώνα Άρισα Ξέρει τι να κάνει, φαντάζομαι, η δικότητά του είναι επί χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω: Δεν αρκεί το να βγαίνει να κάνει δηλώσει. Διότι, αν δεν έχει αποδείξει, απλά δεν πρέπει να τα λέει. Αντικειμενικά πάντα έτσι. Άσε που, εγώ δεν θυμάμαι άλλον Αντιπρόεδρο που να μην είναι και Ολυμπιακό, ε. Διότι ο συγκεκριμένο δεν είναι Ολυμπιακό. Να λέγεται η αλήθεια, να τα ξέρει ο κόσμο. Λοιπόν, Μ' άρεσε που ο Μεντιλίμπαρ δήλωσε ότι διεκδικούμε δύο τίτλου και ότι πιστεύει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ε, για μένα μακάρι να εννοεί την κατάκτηση και των δύο. Το πρωτάθλημα το πιστεύουμε ακόμη, γιατί όχι. Ακόμα και η ΑΕΚ δεν είναι στα καλά τη. Και επίση ο Παναμαϊκό είναι είτε του ύψου είτε του βάθου, με τον ΤΕΡΙΜ. Πάντω με εμά, αυτέ οι δύο ομάδε τα έχουν πάει περίφημα μέχρι στιγμή: είτε σοπαλίε είτε ήττε για μα. Να τα λέμε όλα λοιπόν. Το άλλο που κάνουν οι δημοσιογράφοι, δηλαδή τον να τον Ορτέγκα να τον αβαντάρουν, δεν είναι σωστό. Διότι προφανώ και κάνουν κακό στον Ολυμπιακό. Το παιδί δεν κάνει. Τα φωνάζω εδώ επί μήνε. Ορίστε, τώρα τον εξέθεσε ο Ρίτσαρτ, ο οποίο εφόσον είναι έτοιμο, από το καλοκαίρι τα είχα πει, τον έχει για πρωινό. Ναι, σου λέω για πλάκα. Ποιο Ορτέγκα, καλό ατζέντι έχει, γι' αυτό και τον καλέσανε στην εθνική Αργεντινή. Ε, λοιπόν, αυτό είναι καλό για μα, διότι προσωπικά επιθυμώ διακαώ να απολυθεί αυτό εδώ το καλοκαίρι. Είτε μείνει ο Ρίτσαρτ, είτε όχι. Ένα μαθέ δεύτερο και το Ρονάλντο, στη Ριουάβε. Και πρώτο, άλλο έτσι δυστυχώ δεν θα είναι ο Έλληνα Διεθνή ο Γιανούλη, διότι έχω μάθει ότι δυστυχώ ο Ατζέντη του τα πάει καλά με Παναγικό και ΑΕΚ και όχι με Ολυμπιακό. Εν πάση περιπτώσει, για μένα έχουμε μείνει φέτο πίσω στο πρωτάθλημα λόγω λαθών όχι μόνο τη διοίκηση το καλοκαίρι, αλλά και αγωνιστικά του Ρέτσου και του Ορτέγκα κυρίω. Πίσω στην άμυνα, μιλάμε για τα εγκλήματα. Άρα λοιπόν, όσο μικρό και να είναι το μυαλό σου, καταλαβαίνει άμεσα ότι αυτοί οι δύο θα πρέπει να απολυθούν, να αποχωρήσουν με κάποιο τρόπο. Τέλο. Είπα και πριν άλλου δύο, να βάρω ξέρω εγώ, βέζο. Ε, είναι κι άλλοι, εντάξει. Αλλά α μην τα αναλύσουμε τώρα. Α περιμένουμε δηλαδή να δούμε την έκβαση σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Η οποία Ευρώπη για μένα προσωπικά, εφόσον χτύπα ξύλο, δεν σηκώσω πρωτάθλημα, δεν μου λέει κάτι. Εφόσον δεν σηκώσω και το ευρωπαϊκό. Διότι παλιότερα έλεγα στον αντίπαλό μου, ανέκαθεν, ότι πορείε κάνουν, ξέρω εγώ, οι ακροαριστεροί, οι ακροδεξιοί, πώ του λένε, ναζί, αναρχικοί, ούτε ξέρω πώ λέγονται, ούτε με νοιάζουν. Και γενικά μένει με άδεια χέρια. Άρα λοιπόν πρωτάθλημα. Από την άλλη όμω, άμα μου έλεγε να επιλέξω, προφανώ και θα επέλεγα το ευρωπαϊκό, διότι δεν το έχω ξαναπάρει. Χαίρο πολύ. Όπω και γενικά καμία άλλη ελληνική ομάδα. Με το σκεπτικό την τάξη και του χρόνου το, χρόνο το σηκώνω. Έχω ξαναμείνει δύο χρόνια χωρί πρωτάθλημα. Που το συχαίνομαι, με κνευρίζει αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Άντε λοιπόν, να δούμε. Προβλέπετε να βάλει βασικού εκτό με Άρη, για τον οποίο Άρη θα μιλήσουμε αύριο περισσότερο. Σε εκπομπή ειδική αφιερωμένη, δηλαδή pre-game σχόλια για το Άρη Ολυμπιακό, το απόγευμα τη Τρίτη. Μετά καπάκι την Κυριακή με Λαμία, με την οποία Λαμία θα παίξουμε. Δεν υπάρχουν πάλι αναβολέ. Είπαμε. Πόσο πια. Πότε δηλαδή να λήξει το πρωτάθλημα, 15 Αύγουστο. Για να καταλάβω δηλαδή. Τι να πει, εκεί πάντω. Η λογική λέει ότι θα κάνει πάλι αλλαγέ ο προπονητή. Θα βάλει πάλι οι μπόρε και τέτοια. Καταλαβαίνει όπω με τον Μπάουκ. Και εγώ σου λέω ότι η λογική λέει πω αφού του βγήκε με τον Μπάουκ θα του βγει και με τη λαμία σιγά. Εξάλλου είναι και αδιάφορη. Όπω αδιάφορο είναι και ο Άρη. Αλλά και λαβωμένο. Εμεί πάντω εφόσον είμαστε καλά, όλα θα πάνε καλά. Ειδικά ο εικονιζόμενο ξαναλέω ο Μαρτίν, ο οποίο είναι εξαιρετικό, μεγάλο παίχτη και πολύ καλό φίλο του σεμέντο. Με ντοκουμέντα έτσι, φωτογραφίε, ιστορίε, αραβίε. Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά τον Λουτσέσκο, ο οποίο γκρινιάζει, κοίτα να δει. Για μένα εσύ φτες, ξεκάθαρα. Πήγε και κατέβασε στου ίδιου που είχε κατεβάσει στον αγώνα του πρώτου γύρου. Στο 2-4, σοβαρά μιλά. Και εσύ τώρα, δηλαδή, νομίζει ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν το παρακολούθησε αυτό το παιχνίδι σε κασέτα, ε! Κονσέρβα. Τίποτα, είσου να προβλέψιμο. Με παίχτε χωρί τρεξίματα, με παίχτε οι οποίοι δεν μπορούσαν καν να πάνε πρώτοι στην μπάλα, ούτε μια φορά. Μόνο προ το τέλο εκεί που ο Ολυμπιακό κουράστηκε και οπισθοχώρησε, έκανε γκολ, εντάξει. Και τι κατάλαβε, που αυτό με την ΑΕΚ το έχει καταφέρει έτσι, να το κάνει 2-2. Ε, λοιπόν με τον Ολυμπιακό δεν μπόρεσε, τι να κάνουμε τώρα. Σαν έναν Ολυμπιακό, ο οποίο πλέον έχει και ποδοσφαιρική λογική, έτσι. Στο παιχνίδι του. Ξέχωρα από το αν τελικά θα τα σηκώσουμε όλα, ή θα σηκώσουμε το ένα από τα δύο, ή θα μείνουμε δυστυχώ με άδεια χέρια. Να χτυπήσουμε ξανά και ξύλο. Καλό επίση είναι το γεγονό ότι ο Μεντιλίμπαρ βρήκε πολλού Ισπανού ή έστω και Λατινόφωνου, πρόσεξε. Ισπανικά, Πορτογαλικά εντάξει, ψιλομοιάζουν. Στην ομάδα. Α είπε και το γεγονό ότι σήκωσε πέρυσι το Europa, πέρυσι κιόλα, όχι κάποτε. Δηλαδή ξέρω εγώ πριν από 100 χρόνια. Αυτό κάνει του παίχτε να τον εσέβονται ακόμη παραπάνω. Του κέρδισε, σιγά το δύσκολο. Βάλε και την ηλικία που φωνάζαμε εδώ στο κανάλι, εγώ προσωπικά. Α σου σαραντάριδε. Δεν γίνεται να σου βγαίνουν πάντα. Αντιθέτω, σπάνια σου βγαίνουν, εντάξει. Α και το να λέγεται ότι ο Ιμπόρα ήταν ο καλύτερο του γηπέδου, για μένα είναι έγκλημα. Και το λέω διότι ακούστηκε και αυτό από δημοσιογράφο. Εντάξει, κοίτα, είναι δικαίωμα του καθενό και γούστο του καθενό. Αλλά όχι και έτσι, είπαμε. Δεν βαριέσαι όμω. Η λογική λέει ότι παίρνουμε και το διπλό εκεί στον άρια πάνω, αλλά και εντό με λαμία, για πλάκα το ασάκι. Και να κοιτάξει ο Μεντιλίμπαρ να καθιερώσει τον Ρίτσαρτ και να αφήσει τον Ορτέγκα στην ησυχία του. Όπω και τον Άμπι για μένα αντί του Ρέτσου. Αλλά δεν είμαι εγώ προπονητή σου το ειδικό. Σου. Χαίρο πολύ. Και δε πω τέριαξε ωραία με τον εικονιζόμενο του Μαρτίν, ο Ποντένσε. Την παλιά του βγαλε. Και λέει του θύμισε τα νιάτα του που παίζανε μαζί. Στα τσικό εκεί οι Πορτογαλίε αυτά. καταπληκτική και οι δύο. Αλλά ο Μαρτίν αντικειμενικά στα καλά του τον έχει τον Ποντένσε για πρωινό. Αν και για μένα η ΑΕΚ έχει δύο παίχτε σε φόρμα, σε καλή κατάσταση το τελευταίο καιρό. Ποιοι είναι αυτοί, ο Αμραμπάτ, αλλά και ο Ελίασον, που παίζουν και οι δύο στην ίδια θέση. Δηλαδή έξω δεξιά. Εντάξει, τα εξτρέμ αλλάζει, ξέρει. Τον επετά και στην άλλη πλευρά. Δεν τρέχει τίποτα. Μα ανάποδο, πόδι, ιστορίε. Μοντέρνα πράγματα. Που η ΑΕΚ μαθαίνω ότι το καλοκαίρι χτυπάει, λέει, τον Ένμπα Μουχάνγκ με 5,5 εκατομμύρια. Θα τον αγοράσει, λέει, από τον Ερυθρό Αστέρα. Για να το δούμε και να το πιστέψουμε. Πιο δυνατή περιουσία έχει ο Μελισανίδη σε σύγκριση με το Μαρινάκι, αλλά έχει και πιο πολλά καβούρια Ίσως γι' αυτό και να έχει περισσότερα, έτσι δεν πάει στη ζωή. Έτσι πάει. Μέγα εχθρό τη γυναίκα πάντω ο Τσιγκούνη. Εν πάση περιπτώσει, εμεί έχουμε τώρα και κεφά την κερκίδα, κεφά του παίχτε, κεφά τον προπονητή, κεφά τη διοίκηση ορίστο Μαρινάκι χαμογελάει δεξιά-αριστερά. Πλέον όλα καλά. Άρα, απλά αναμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Και μετά να κάνουμε τη σούμα, να κρίνουμε. Α, βάλε και άλλη μια δικαιολογία εκεί των ανθρώπων του ΠΑΟ και οι οποίοι λένε ότι εντάξει, είχαν ίωση οι παίκτε πριν τον αγώνα. Τι να πω εγώ τώρα. Αυτά είναι δικά του, περαστικά του. Να πάμε κι εμεί όμω στα δικά μα, δηλαδή στα σχόλιά μα εδώ. Αλλά πριν το κάνω αυτό, να πω ότι αν ήμουν μπαρτζόκα, θα έβαζα στα ελληνικά και στα αγγλικά φυσικά γραπτό τι δηλώσει του Προέδρου τη ΚΑΕΠΑ Αναϊκό, ο οποίο και έχει προβλέψει ότι θα προκριθεί η Βαρσελόνα, θα μα αποκλείσει. Μπα και βγάλουν αντίδραση, εντάξει. Που τώρα έχουμε ατυχήσει, πονάει στη μέση του ο Βόκαπ, έχει και θέμα εκεί με την ίωση ο Παπα-Νικολάου. Περαστικά του, τι να πούμε. Αυτά μα έλειπαν. Άντε να δούμε. Για πάμε όμω στο μέλο, εδώ, πρώτο σχόλιο. Δηλαδή Θεόδωρο Κωνσταντόπουλο, από Ινδία. Νιώθει λέει καλά, ωραίε μέρε ζούμε. Αφού ο Ολυμπιακό θα πηγαίνει καλύτερα, γενικά, γουστάρει και τον προπονητή, λέει. Αλλά με η μπόρα κίνη να βάρω και τέτοια μέσα, λέει, προφανώ και πιάνω τα γούρια του τόπο. Εννοείται. Εγώ ήδη τον έχω ω τον πιο τυχερό προπονητή στον Ολυμπιακό μα. Στην ιστορία μα. Πιο κοκαλάκι τώρα νυχτερίδα και τέτοια. Εδώ, με Λίμπαρ. Και λέει ότι πάμε σφαίρα για το πρωτάθλημα. Μακάρι. Καλή συνέχεια και σε σένα. Μετά. Πάμε σε κυρία, έτσι. Happiness part one. Η αλλιώ ευτυχία. Λέω ότι καρδιοκτύπησε με τον γκολ του Πάοκ. Πάλι ο Ρέτσο δεν κατάφερε εκεί να μηνθεί σωστά. Ενώ και ο Ναβάρο μονίμω σε θέση offside ήταν εντάξει. Αυτό είναι επιθετικό που κάνει για μικρέ ομάδε. σε κυρίαρχο τίποτα δεν σου κάνει. Δεν μετράει, είναι εξαφανισμένο. Αδύναμο. Άσε που λέει κρίμα για τα κορίτσια του Water Polo που δεν το σηκώσαν τελικά το τρόπαιο, εντάξει. Μετά Παναθηνά κουφό, μάλιστα. Αναρωτιέται πού είναι οι ομαδάρε που μα λέγανε οι αντίπαλοι μα. Μόλι ήρθαμε την Τιλίμπαρ λέει του πάμε τρένο. Ακόμη και με τα δεύτερα. Επόμενο σχόλιο. Θεόδωρο Χιατούνη. Στηρίζουμε, λέει Μεντιλίμπαρ, Ταιριάζει η Γάντι, λέει, στον Ολυμπιακό. Και λέει μπράβο για την προσπάθεια. Τώρα εννοεί εμένα, εννοεί το Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω, ευχαριστούμε πάντω. Αλλά εγώ δεν προσπαθώ σε κάτι. Απλά βγαίνω, μιλάω, μεταφέρω το τον παλμό του κόσμου του Ολυμπιακού. Του φιλάθλου του σωστού όμω. Έτσι, μετά ο Κώστα ο Καλίνικο. Γούστερε, Ρίτσαρτ, Ζάμπι, ξέρω εγώ, Κίνη. Και όσον αφορά τον Ναβάρο, λέει ότι κάνει πολλέ δουλειέ εκτό από το να γίνεται επικίνδυνο, αλλά και γενικά να σκοράρει. Εντάξει. Εμένα δεν μου κάνει έτσι. Άλλο τον εγουστάρει. Τι να πω, γούστα είναι αυτά. Πάντω συμφωνούμε για τον Ζέλσον, εδώ τον εικονιζόμενο του Μαρτίν. Είναι παιχταρά, εφόσον είναι υγιή και μακάρι να παραμείνει έτσι. Διότι κάνει τη διαφορά βεβαίω. Τσικίνει όρτα σταθερέ αξίε τη ομάδα μα πλέον. Μετά ο Δημήτρη Σόχριστο Χριστοδουλέας Θεωρεί ότι ήμασταν μέτριοι με τον Μπάο και εντάξει, γιατί με την ΑΕΚΛΗ ήμασταν ακόμη καλύτεροι και δυστυχώ δεν πήραμε το τρίποντο. Αλλά όπω λε και εσύ, έτσι είναι η μπάλα, ακριβώ. Και σαν να κόβει το μάτι σου, το καταλαβαίνει, έτσι. Βλέπω γενικά εδώ το τι λέει ο καθένα, τι νομίζει. Άσε που θεωρεί και το πέναλτι ανύπαρκτο. Εντάξει, άμα του πούμε τέτοια, είναι ορισμένοι κουφιοκέφαλοι που αντιδράνε, καταλάβες. Οπότε α τα αφήσουμε. Μετά ο Red Lemon στέκεται σε ορισμένα θέματα εδώ του Μεντιλίμπαρ που γενικά με τι αλλαγέ δεν τα πάει καλά. Όντω, δεν το έχει καθόλου με τι αλλαγέ. Είτε αργεί, είτε κάνει λάθο. Εντάξει, κάποιε φορέ θα πάει καλά, όπω με τη Φενέρ. Αλλά εκεί ξεκίνησε λάθο για μένα, εντάξει, τι να κάνουμε, άσε που δεν έχει κάνει και ποτέ πρωταθλητισμό, συμφωνώ. Οπότε ο ίδιο είναι επιφυλακτικό, έτσι, και εγώ είμαι φυσικά. Άμα σου λέω και για τύχη, έτσι είναι. Πάντω, γενικά το καλό είναι το γεγονό ότι γενικά έχουμε υγεία πλέον και φαίνεται έτσι είναι. Και πιστεύει επίση ότι εφόσον είχε περάσει ο Πάοκ χτυπαξίλο και όχι εμεί, θα χάναμε και τον αγώνα, εντάξει, αυτό είναι υποθετικό τώρα. Πάμε, λέει το δύο στα δύο εννοείται. Με Άρη έξω και με Λαμία μέσα. Και μετά Άστεν Βίλα. Πριν και μετά το Πάσχα, συμπληρώνω εγώ. Μετά Κωνσταντίνο Τσουρέλη. Λέει ότι είμαι ο καλύτερο, ευχαριστώ. Κάνει, λέει, πολύ καλή δουλειά με την Λίμπαρ και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα θεωρεί ότι εφόσον τον είχαμε φέρει νωρίτερα, φέτο, σε αυτήν εδώ τη σεζόν, θα τα είχαμε πάει καλύτερα. ένα Αναγνωστάκη. Το κακό είναι λέει ότι ούτε ο Παναϊκός ούτε η ΑΕΚ χάνουν βαθμού με Άρη και Λαμία. Μαγκιά του Μεντιλίμπαρ λέει το ότι κρατάει εκεί φρέσκου παίχτε οι οποίοι δεν παίζουν και πολύ. Του προσάπτει όμω το γεγονό ότι επιλέγει το να βάζει μπόρα και να βάρω. Και όχι Αλεξανδρόπουλο Ελαραμπή. Συμφωνώ 200% μαζί σου. Το συχαίνομαι και εγώ αυτό το πράγμα. Αλλά τι να κάνουμε, εφόσον κερδίζω, αλλά καλά. Το βάζω κι εγώ στην άκρη για τώρα. Έτσι και χάσει, θα φάει κράξιμο, έτσι πάει. Είμαστε τρελοί με τον Ολυμπιακό. Θέλουμε το καλό του. Μετά ο Κράκεν λέει ότι ο Σαλάχ των φτωχών είναι ο Αφίφ, ο Καταριανό. Έτσι είναι. Και μετά πάμε στο ανώμαλου, έτσι. Ένα λέει, ξέρω εγώ, ότι εγώ διαφημίζω τον εαυτό μου εδώ πέρα. Αυτά είναι τρίχε. Διότι η διαφήμιση έχει μέσα και χρήμα. Πού είναι το χρήμα, δεν κατάλαβα. Μην πιάνει σε κορόιδο. Είναι ένα άλλο, ξέρω εγώ, που πρέπει να είναι πιτσυρικά, φαντάζομαι. Διότι δεν καταλαβα μην πιανει σε εδώ ειναι ενα αλλο ξερω εγω που πρεπει να ειναι α φανταζομαι διοτι δεν σεβεται καν τα αμαία. Προφανώ έτσι, με αποκάλεσε εμένα τέτοιο πράγμα. Που ο ίδιο παίζει παιδικά εκεί ηλεκτρονικά, πώ τα λένε, αλλά και φαντάζομαι να παίζει με την τρύπα του. Έλα, κάνει υπομονή, εσύ θα βρει μια γά. Μην νομίζω ότι δεν ξέρω τι λέτε εσεί οι πιτσιρικάδε. Γι' αυτό κατάλαβα την ηλικία σου. Μη με νογά, Αυτά από κοντά. Να σε κάνω, ξέρω εγώ, κάνα κάντρο ή σε κάνα πολυέλο να σε κρεμάσω, ε. Για ντεκόρ, ό,τι πρέπει θα Που δεν σέβεσαι άτομα με ειδικέ ανάγκε, γενικά. Ενώ άλλο ξέρω εγώ μου λέει ότι δεν γουστάρει που ανεβάζω καθημερινό εδώ πέρα και που βρίσκω το χρόνο, σιγά το χρόνο. Έχω πρόγραμμα, τι σε νοιάζει εσένα, δεν σε αφορά. Πάντω προλαβαίνω να σε μισογά. Και εσένα και κάποια που ξέρει γενικά. Ενώ ένα άλλο λέει ότι στο μπάσκετμπολ έχουμε συμπληρώσει λέει θέσει Ελλήνων, πρόσεξε, παικτών δηλαδή με ελληνικά διαβατήρια. Άρα δεν χωράει ο Αντετοκούν, Ποθανάση. Ε, εντάξει. Εσύ κόπηκε λόγω βλακεία. Ε, εκεί ναι, τα άλλο να διαφωνούμε γενικά. Και άλλο να λέγονται πράγματα τα οποία τα ξέρει και ένα παιδάκι. Δηλαδή τι, ότι ο Ολυμπιακό μα στο μπάσκετμπολ έχει ανάγκη από Έλληνε παίχτε. Βασικού, όχι τα Άντε, ξύπνα. Αυτά εφόσον σα άρεσε η φάση. Like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση. Αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή. Έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινό. Και αφιλοκερδός, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων. Το εκτιμώ. Ραντεβού με τα pre-game σχόλια εν ώψη του αγώνα Άρης Ολυμπιακός. Χαιρετώ, ζήτω Ολυμπιακός.